Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα σας κύριε Λάνη, σας και στους ακροατές σας. Δεν θα ήθελα να ξεκινήσουμε από τις εκτιμήσεις. Στην διάρκεια της κουβέντας θα το συζητήσουμε και αυτό. Τι εκτιμάτε. Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω πρώτα είναι ότι υπάρχουν κάποιοι που λένε αυτή τη στιγμή, που υποστηρίζουν και δημοσιογράφοι και πολιτικοί με άρθρα τους και τοποθετήσεις τους, ότι δεν χωράει η πολιτική των ίσων αποστάσεων. Δηλαδή το να πει κάποιος ότι δεν είμαι ούτε με την Ουκρανία ούτε με την Ρωσία, ότι θεωρώ ότι αυτοί οι πόλεμοι είναι υπεριαλιστικοί και δεν επιλέγω στρατόπεδο. Τι λέτε εσείς σχετικά? Καταρχάς, το Κομμουνιστικό Κόμμα καταδικάζει την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αυτό έχει ανακοινωθεί από την πρώτη στιγμή. Είναι γνωστό και δεδομένο. Είμαστε δίπλα. Ακριβώς. Τώρα, όσον αφορά το ερώτημά σας, έχει μέσα το στοιχείο της παραπλάνησης αυτό το ερώτημα, αν μου επιτρέπετε. Και το λέω γιατί σε τακτικό επίπεδο αυτή τη στιγμή οι αντιμαχόμενες πλευρές είναι από τη μία η Ρωσία, από την άλλη είναι η Ουκρανία. Σε στρατηγικό επίπεδο όμως, και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να το δούμε σε αυτό το επίπεδο, από τη μία πλευρά είναι η Ρωσία, από την άλλη είναι το ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ουσιαστικά που προσδιορίζει και το επίπεδο, αν θέλετε, πάνω στο οποίο εδράζεται αυτός ο τακτικός πόλεμος με τα εκατοντάδες χιλιάδες, δεν ξέρω πόσα θύματα είναι. Να. Και το λέω αυτό γιατί ουσιαστικά η αφετηρία αυτής της ιστορίας είναι ο ανταγωνισμός ανάμεσα στη Ρωσία, Αμερική και ΝΑΤΟ απ' την άλλη για, για τους δρόμους μεταφοράς των υδρογονανθράκων, για τις σφαίρες επιρροής κτλ. Άρα λοιπόν θα πρέπει, αν δεν το δούμε έτσι, ή όποια ανάλυση κι αν γίνει, είναι, θεωρούμε ότι είναι στρεβλή. Άρα λοιπόν δεν υπάρχουν ίσες αποστάσεις. Για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας υπάρχει καταδίκη αυτών των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών, οι οποίοι ευθύνονται για τις αιματοχυσίες όχι μόνο στην Ουκρανία, και στην Ιουγκοσλαβία που έγινε κάποια χρόνια, δεκαετίες πριν, και στο Ιράκ που γίνονται τώρα και σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη. Άρα είναι υποκριτικό και τα δάκρυα που χύνονται είναι κροκοδίλια για τους, αν θέλετε, για τα θύματα της Ουκρανίας. Και αυτό το λέω γιατί, και μάλιστα ας το προσδιορίσουμε και εδώ στη χώρα μας. Ναι. Γιατί η Ελλάδα έχει συμμετάσχει ενεργά σε αυτούς τους ανταγωνισμούς. Η ελληνική κυβέρνηση και αυτή και η ξέρετε τώρα τον ισχυρισμό. Δεν γνωρίζανε άραγε, να σας πω το στοιχείο, δεν γνωρίζανε άραγε. Ναι. Όταν φτάνανε τις βάσεις του ΝΑΤΟ σε ελάχιστη απόσταση από τη Μόσχα, ότι θα υπάρξει αντίδραση από την άλλη πλευρά. Ήταν δεδομένο, όμως το κάνανε. Άρα λοιπόν έχουν τεράστια ευθύνη για την επιθετικότητα της Ρωσίας σήμερα απέναντι στην Ουκρανία. Σκάβανε το λάκκο του Ουκρανικού λαού. Από την άλλη μεριά όμως ξέρετε κύριε Παπαναστάση, ότι θα σας πούνε ότι αυτή ήταν η απόφαση των συμμάχων, ξέρετε που ανήκουμε στη Δύση και κατά αυτόν τον τρόπο θα έπρεπε να ενεργήσουμε. Κύριε Λεόνι, η λογική του πετάει ο γάιδαρος πετάει, ναι, ανήκει αλλού. Η ελληνική κυβέρνηση, αν πραγματικά στέκονταν απέναντι στον ελληνικό λαό και ερμήνευε τα αισθήματά του και την φιλιρινικότητα και την αλληλεγγύη στους λαούς, ναι, δεν θα έλεγε εμείς, γιατί στο ΝΑΤΟ πώς μπήκε η ελληνική κυβέρνηση? Δεν έτυχε, την βάλανε κάποια κυβέρνηση. Στο ΝΑΤΟ από το 52 και μετά κάποιες κυβερνήσεις τροφοδοτούν αυτόν τον μηχανισμό. Δεν έτυχε, το κάνουν συνειδητά. Άρα συνειδητά συμμετείχαν στο άναμα της φωτιάς του σπινθήρα που καίει αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία. Και να σας πω και το άλλο, ότι δεν είναι τωρινό αυτό το φαινόμενο, δεν είναι κεραυνός ενεθρία. Όχι, από το 2017 ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ανήγγειλε περί χαρίς ότι στα ευρωρωσικά σύνορα υπάρχουν 4 μεγάλοι σχηματισμοί, υπάρχει υποδομή για 40.000 στρατιώτες, στείνονται αντιπυραυλικές ομπρέλες που δεν ήταν αντιπυραυλικές ομπρέλες, ήταν μονάδες εκτόξευσης πυρηνικών βλημάτων. Η ομάδα πυρηνικού σχεδιασμού του ΝΑΤΟ που συμμετέχει η Ελλάδα έχει υπογράψει και οι αποφάσεις παίρνονται όχι κατά πλειοψηφία εκεί πέρα, αλλά συμφωνούν όλοι.
έχει υπογράψει η Ελλάδα το δικαίωμα του πρώτου πυρηνικού πλήγματος του ΝΑΤΟ κατά της Ρωσίας. Πρέπει να τα λέμε αυτά τα πράγματα στον κόσμο. Και έχει βάλει την υπογραφή και Έλληνας πρωθυπουργός από κάτω σε αυτήν την απόφαση. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να κοιτάμε την κατάσταση στην Ουκρανία τώρα, αλλά ποιες συνθήκες διαμόρφωσης. Το κύριο και σημαντικό όμως είναι ότι αυτή τη στιγμή την πληρώνει αυτή τη δουλειά ο Ουκρανικός λαός. Και φυσικά δεν πέφτουμε στην παγίδα της πέμπτης φάλαγγας. Επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω αυτό τον όρο για να προσδιορίσω αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Γιατί όχι μόνο τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά σε πολύ ευρύτερο πανευρωπαϊκό επίπεδο ουσιαστικά εκφράζουν μια προπαγάνδα υπέρ της Ουκρανίας και της Ουκρανικής κυβέρνησης, κρύβοντας τι, ότι η Ουκρανική κυβέρνηση, αυτή που σήμερα κρύβεται στα καταγόγια και στα υπόγεια, είναι μια κυβέρνηση η οποία στηρίχθηκε από τις φασιστικές ομάδες της Ουκρανίας, στηρίχθηκε από τα τάγματα του Αζόφ, επίσης φασιστικές ομάδες. Δεν είναι μια καθαγιασμένη κυβέρνηση επειδή δέχτηκε την επίθεση της Ρωσίας. Έχει τεράστιες ευθύνες που έμπλεξε την Ουκρανία στα γρανάζια του ΝΑΤΟ. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Έχετε εμπειρία, γιατί υπηρετήσατε στον ελληνικό στρατό ως αξιωματικός, αποστρατευθήκατε με τον βαθμό του αντισταγματάρχη. Μπαίνουμε τώρα σε μια περίοδο διαπραγματεύσεων. Εσείς πιστεύετε ότι αυτή η περίοδο διαπραγματεύσεων θα συνοδευτεί με άρση των εχθροπραξιών, ή θα έχουμε παράλληλα διαπραγματεύσεις και εμπόλεμη κατάσταση? Αυτές είναι εκτιμήσεις οι οποίες πραγματικά θα έπρεπε να στηρίζονται σε πληροφορίες, οι οποίες πληροφορίες, όπως ασχίσεις και εσείς σαν δημοσιογράφος γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα, είναι ελεγχόμενες και τεχνιέντος διαχεόμενες. Ναι. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι αυτή τη στιγμή η Ρωσία, και νομίζω πως θα ήταν μια λογική εκτίμηση, ναι, το δήλωσε ότι δεν δέχεται το ΝΑΤΟ να βρίσκεται 500 χιλιόμετρα από τη Μόσχα. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό είναι δεδομένο. Έτσι, το δήλωσε. Άρα λοιπόν, σαν λογική συνέπεια, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι σε τακτικό επίπεδο αυτές οι επιχειρήσεις της Ρωσίας αποσκοπούν στο να απομακρύνουν τα σύνορα, να απομακρύνουν τα όρια στα οποία θα μπορούσε να προσεγγίσει το ΝΑΤΟ, εντάσσοντας την Ουκρανία άμεσα ή έμεσα στα σχέδια του. Ναι. Άρα λοιπόν θα μπορούσαμε τώρα να πούμε ότι οι επιχειρήσεις αυτές αποσκοπούν στο να απομακρύνουν το ΝΑΤΟ από τα ρωσικά σύνορα. Βέβαια μια άλλη εκτίμηση λέει ότι αυτό που ήρθε ήρθε για να μείνει και για να φύγει. Δηλαδή τα ρωσικά στρατεύματα εισβάλλοντας, είναι εκτιμήσεις αυτές. Ναι, βεβαίως. Τα ρωσικά στρατεύματα εισβάλλοντας στην Ουκρανία διαμορφώνουν ένα καθεστώς το οποίο ή θα μπορούσε να στηριχθεί σε μια κυβέρνηση, δεν ξέρω, μαριονέτα λέτε. Μαριονέτα, ναι, ναι. Ή να παραμείνουν τα στρατεύματα αυτά στην Ουκρανία διαμορφώνοντας ένα άλλο στάτους στην περιοχή. Αυτό θα δείξει το μέλλον ποιο θα είναι. Το σημαντικό είναι ότι αναμένει η φλόγα μιας γενικότερης ανάφλεξης στην περιοχή. Και επειδή ακούστηκαν και πολλά ότι είναι ο πρώτος πόλεμος στο ευρωπαϊκό έδαφος. Όχι, καλά, δεν είναι πρώτος, δεν είναι. Έχει προηγηθεί τη Κύπρο, τη Ιουγκοσλαβία. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, ναι, ακούσαμε την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν είναι, δεν είναι. Έτσι, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Είναι, αν θέλετε, δεν είναι τυχαίες αυτές οι εκτιμήσεις πρώτος πόλεμος στο ευρωπαϊκό έδαφος. Η συσκότηση της ιστορίας έχει συγκεκριμένους σκοπούς και στοχεύσεις στη Ιουγκοσλαβία πολύ πρόσφατα. Σχετικά στις αρχές του 1992 είχαμε μια τεράστια πολεμική επιχείρηση που κράτησε 2.300 αεροπορικές επιδρομές και με διάρκεια, 1100, και με διάρκεια. Και διάρκεια. Η Κύπρος χάθηκε το μισό νησί, το 40%, είναι μια πληγή που ο λαός της Κύπρου την πληρώνει μέχρι σήμερα. Άρα δεν είναι ο πρώτος πόλεμος. Και ας αναρωτηθεί ο λαός γιατί ο Πρωθυπουργός και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας κάναν αυτές τις δηλώσεις. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή αναφερθήκατε στις κυρώσεις και επειδή πάλι γνωρίζουμε εκ πείρας ότι οι διαπραγματεύσεις και όλη αυτή η διαδικασία ιστορικά δεν έχουν μια διάρκεια
σύντομοι, έτσι. Μπορεί να κρατήσουν μήνες, μπορεί να κρατήσουν και χρόνια. Γνωρίζετε. Λοιπόν, από την άλλη μεριά, καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν κάποιες κυρώσεις τις οποίες έχει επιβάλει αυτή τη στιγμή η Ευρώπη απέναντι στη Ρωσία. Έτσι. Και επειδή είναι και τεράστια τα συμφέροντα τα οποία παίζονται και στα δύο εδάφη, πιστεύετε ότι θα συνεχιστούν αυτές οι κυρώσεις ή με το φόβο μην έχουμε τεράστια προβλήματα και τεράστια επιδείνωση μιας ήδη οικονομικής ύφεσης που υπάρχει στην Ευρώπη, αυτά θα έρθουν? Ναι, ναι. Η ιστορία έχει δείξει ότι οι υπεριαλιστικές σχέσεις, οι υπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί ενέχουν μέσα δύο στοιχεία. Το ένα είναι η υπεριαλιστική ειρήνη, αυτή που ζούμε σήμερα. Δεν είναι ειρήνη, είναι η υπεριαλιστική ειρήνη. Πάντα πλανάται ο τρόμος μιας στρατιωτικής επέμβασης και από την άλλη πλευρά είναι ο υπεριαλιστικός πόλεμος. Έχει δείξει λοιπόν η ιστορία ότι ακόμα και στους φωνικότερους υπεριαλιστικούς πολέμους, όπως ήταν και ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, συνυπάρχει και το στοιχείο της συνεργασίας. Τη στιγμή που διαμελίζονται κορμιά στο πεδίο της μάχης, πάνω από αυτά τα πεδία υπάρχουν δύο χέρια των τύπης εχθρών που σφίγγει το ένα το άλλο κάνοντας business. Το λέω αυτό γιατί πριν από δύο μέρες, αν δεν κάνω λάθος, η ρωσική εταιρεία Rosneft, η οποία ασχολείται με την διακίνηση, εξόρυξη και διακίνηση υδρόγων ανθράκων της Ρωσίας, αγόρασε τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της Γερμανίας, τώρα μεσούσεις του πολέμου στην Ουκρανία. Να, αλήθεια είναι αυτό. Επίσης, ενώ σφάζονται οι λαοί αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία, στα πεδία των μαχών της Ουκρανίας, τα συμβόλαια αγοράς ενεργειακών πόρων της Ρωσίας από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν ανέβει στα κεραμίδια αυτή τη στιγμή για την επίθεση της Ρωσίας, υπογράφονται τεράστια συμβόλαια αγοράς υδρογων ανθράκων. Άρα λοιπόν ας σταματήσει η υποκρισία η οποία χαρακτηρίζει και τις ανακοινώσεις αυτών των χωρών, γιατί ουσιαστικά εξαπατούν και παραπλανούν τους λαούς. Ακόμα την ώρα που ο ένας σημαδεύει, οι λαοί σημαδεύει ο ένας τον άλλον, τους βάζουν να σημαδεύουν ο ένας τον άλλον, οι αστικές τάξεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας, της Ρωσίας, κάνουν business. Και αυτό πραγματικά δείχνει και την τραγικότητα ενός υπεριαλιστικού πολέμου. Και αν θέλετε, αυτό το που συμβαίνει στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή είναι και ένα τρανταχτό και επίκαιρο παράδειγμα να αποκαλυφθούν αυτές οι σχέσεις που το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας διακηρύσει από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής του. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαναστάση, για τον χρόνο σας. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.